Ο συνδυασμό μελιού και κανέλα έχει απίστευτε θεραπευτικέ ιδιότητε που μακροπρόθεσμα θα σα βοηθήσουν να αποφύγετε φαρμακευτικά σκευάσματα. Το καλύτερο από όλα είναι ότι έχουν υπέροχη γεύση. Απλά αναμίξτε μικρέ ποσότητε σε ζεστό νερό και χρησιμοποιήσετε το στι φρουτοσαλάτε σα ή καταναλώστε το απευθεία με το κουταλάκι. Διαβάστε παρακάτω τι μπορεί να κάνει για σας το μέλι με κανέλα. 1. Κατεβάζει τα επίπεδα τη χολυστερόλης. Έχει αποδειχθεί πως μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα την ημέρα μειώνει σημαντικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, των τριγλυκεριδίων, της λουλ, κακής, χολυστερόλη και τα συνολικά επίπεδα χολυστερόλη σε άτομα με σακχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Το μέλι, από την άλλη πλευρά, εμποδίζει την οξύδωση της LDL χολυστερόλης κακή χολυστερόλη, που βοηθά στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. Μπορεί επίση να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να διευκολύνει τη ροή του αίματο στην καρδιά και το φλεβικό σύστημα. Απλά να μίξτε δύο κουταλιέ τη σούπα μέλι με τρία κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε ένα μικρό μπολ και ρίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού, από αυτό το μείγμα, σε κάθε γεύμα. 2. Ανακουφίζει από τους πόνους της αρθρίτιδας. Η αρθρίτιδα προκαλείται συχνά από φλεγμονές των ιστών των αρθρώσεων. Ο Διεθνή Οργανισμό για την Αρθρίτιδα συστήνει ότι θα πρέπει να διαχειριστούν οι ασθενεί αυτή την κατάσταση με το να παίρνουν εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που ανακουφίζουν τον πόνο, μειώνουν τη φλεγμονή και επηρεάζουν θετικά συνολικά την υγεία. Τόσο το μέλι όσο και η κανέλα έχουν ισχυρά αντιφλεγμονώδη ωφέλη. Απλά γεμίστε ένα φλιτζάνι με βρασμένο νερό και ανακατέψτε σε αυτό δύο κουταλιέ τη σούπα μέλι και μια κουταλιά τη σούπα κανέλα. Φτιάξτε και πιείτε το ρόφημα δύο φορέ μέσα στη μέρα, το πρωί και το βράδυ, για καλύτερα αποτελέσματα. 3. Καταπολεμάτη λίμωξη τη χολιδόχου κίστη. Η χολιδόχο κίστη παράγει χολή που βοηθά τι λιποδιαλυτέ βιταμίνε να απορροφηθούν στο έντερο. Η υπερβολική χολυστερόλη στη διατροφή μπορεί να οδηγήσει στο σχήμα της μοπετράς τη μοπετρά στη χολή, που με τη σειρά τη προκαλεί βακτηριακέ εκκρίσει και μόλυνση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Το μέλι και η κανέλα όχι μόνο μειώνουν τη χολυστερόλη, αλλά το μέλι επουλώνει επίση του κατεστραμμένου ιστού. Για να το απολαύσετε, προσθέστε δύο κουταλάκια του γλυκού κανέλα και μια μεγάλη κουταλιά μέλι σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. 4. Θεραπεύουν από κρυολογήματα. Τόσο μέλι όσο και η κανέλα έχουν αντιϊκά ωφέλη, τα οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά έναντι του ιού της γρήπης. Απλώς καταναλώστε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι με ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κανέλα κάθε λίγες ώρες, όταν αισθάνεστε ένα κρυολογήμα ή την απειλή της γρήπης. 5. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Το μέλι και η κανέλα είναι αμφότερα ανοσορυθμιστικά, που σημαίνει ότι είναι ικανά να τροποποιούν ή να ρυθμίζουν μία ή περισσότερε λειτουργίε του ανοσοποιητικού συστήματο. Η κατανάλωση μικρή ποσότητα καθημερινά βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να αντιμετωπίσει τα βακτήρια, του ανοσοποιητικου συστηματο η καταναλωση μικρη ποσοτητας καθημερινα βοηθα το ανοσοποιητικο συστημα να αντιμετωπισει τα βακτηρια του ιου και τι λοιμώξει. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn